Συνέγινε μου, πολεμιστέ μου, αδέρφια μου, έχω να δώσω ένα μήνυμα σε όλους του πολεμιστέ. Το οποίο αυτό το μήνυμα όποιον αφορά, όχι μόνο α το εκτελέσει, αλλά α διορθώσει και την πορεία του. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν τον αφορά, α τον αφήσει αδιάφορο. Απευθύνομαι σε όλους, αλλά και για, τα, για φαινόμενα στο μέλλον που μπορεί να συμβούν. Είναι αλήθεια ότι περάσαμε πολλέ προδοσίε και εγώ έχω περάσει πολύ περισσότερε με κάποια αρχικά στελέχη από την αρχή. Σίγουρα δεν τελειώσαν οι προδοσίε και είναι πολλέ μέσα μα. Όμω αυτό δεν μα επιτρέπει να βλέπουμε προδοσίε παντού. Είδα συνέλληνε που ήταν μαζί μα στον αγώνα. Ξέρετε, λέω τη λέξη μαζί μα, αλλά πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι η Ελλάδα είναι όλων μα. Δεν γίνεται του ώρα ούτε μερικών πολεμιστών και αυτό που θέλω να πετύχω και που προσπαθώ πάντα να σας δώσω να καταλάβετε είναι ότι όλοι πρέπει να μάθετε να διοικείτε και όλοι πρέπει να γίνετε ως πανεπιστήμονες που σημαίνει πρέπει να ξέρετε τα πάντα. Δεν υπάρχει αυτή η δολιότητα στον πλανήτη που φτιάξανε σόν και καλά επιστήμονες. Εγώ είμαι ειδικό στη βίδα. Α, ναι, ωραία. Εσύ είσαι στη ροδέλα. Ναι, ο άλλος είναι στο πλαστικό. Οπότε δεν γίνεται. Άμα, άμα δεν έρθει ο ειδικό, δεν γίνεται. Όλη αυτή είναι μια διαίρεση. Τα πανεπιστήμια βγάζουν πανεπιστήμονες Σήμερα δεν βγάζουν τίποτα, βγάζουν ντουβάρια, τούβουλα και μάλιστα δογματισμένα με άποψη και όψη πολύ συγκεκριμένη. Τέτοια ώστε δεν έχει να κάνει με καμία στήμη. Και αυτέ οι στήμε είναι μια σάπια γνώση που του δίνουν. Ωστόσο όμω στην Ελληνική Συνέλευση για όλα αυτά που έχουν συμβεί και για όλα αυτά τα δεινά αλλά και για τη θέση που έχουμε επέλθει τόσες χιλιάδες χρόνια είναι ένα μεγάλο κομμάτι που εσείς πρέπει να αντιληφθείτε και να κατανοήσετε επί παντός επιστητού. Δεν γίνεται να μου λε: Εγώ δεν καταλαβαίνω τα νομικά. Φίλε, δεν καταλαβαίνω τι μου λε. Με αυτά τα νομικά έφτασε εδώ. Με αυτού του παράνομου νόμου, με όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν γίνεται να μου λε: Δεν καταλαβαίνω ότι είναι φε, φε, καδρεφέ μου, είναι οτιδήποτε νομοθετεί η πουλή Μπαίνει στην εφημερίδα τη κυβέρνηση ω δημόσιο και τότε γίνεται νόμο. Αλλιώ είναι μια συζήτηση σε ένα πηγαδάκι τη Βουλή. Δεν γίνεται να μου λε: Δεν διαβάζω. Τι δεν διαβάζει, αφού αυτή, με αυτό που πα. Με αυτού του νόμου σε δικάζουν. Με αυτού του νόμου πληρώνει και σου παίρνουν τη ζωή. Με αυτού του νόμου σε πετάνε από τα νοσοκομεία. Με αυτού του νόμου σου κόψαν τη σύνταξη. Θα σου πάρουν το σπίτι. Θα σου πάρουν τα παιδιά. Όταν πεθαίνει, σου παίρνουν τα κόκαλα, το δέρμα. Σε θάβουν. Με αυτού του νόμου έχουν όλα τα γαμοδόγματα και σε διαλύουν. Τα πάντα. Με αυτού του νόμου. Άμα δεν είναι νόμο, δεν παίρνει ένα δόγμα. Δεν μπορεί να βγάλει ένα δόγμα και να αρχίσει να γίνει νόμο του κράτου. Άρα νομοθετούν όλοι αυτοί για τον αφανισμό σου. Για τη ζωή σου και για όλο αυτό που τραβά. Αλλά δεν γίνεται να μου λες δεν το, το καταλαβαίνω. Να δεν να το καταλάβει. Και τουλάχιστον να μάθει και να αντιλαμβάνεσαι τι έχουν ψηφίσει, ποιοι είναι αυτοί, και να μην πηγαίνει να δίνει την ψήφο σου έτσι. Και τα λοιπόν, τι έχει γίνει με αυτή την ψήφο σου χρόνια. Κοίτα πόσε γενιέ των παιδιών σου σκότωσε και συνεχίζει να σκοτώνει. Και όλα αυτά γιατί επιτρέπονται με νόμου που αυτοί νομοθέτησαν για σένα, δηλαδή ουσιαστικά νομοθέτησαν τη δολοφονία και τον αφανισμό σου. Ωστόσο όμως αυτό που έχω να πω σε όλους μου τους πολεμιστές πρέπει να καταλάβουν ότι να μην βλέπουν προδοσίες παντού. Είναι εύκολο μέσα στη δικιά μας τη διαδικασία από την τεράστια δυναμική που έχει να πάθεις την αποστατική έπαρση Εγώ είμαι και δεν υπάρχει άλλος και κοιτάτε τι θα σας πω εγώ. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις της έπαρσης. Άλλοτε από μικρόφωνο, άλλοτε να μην δέχεται κανέναν άλλον Πέραν του εαυτού του, δηλαδή το εγωιστικό του κομμάτι. Τον ανταγωνι... Ο ανταγωνισμό είναι υγιές. Εγώ έκανα μια καλύτερη δράση, εγώ θα κάνω μια καλύτερη. Η Κρήτη έκανε καλύτερη δράση, η Θεσσαλονίκη θα κάνει μια καλύτερη. Αυτό είναι ένα συναγωνισμό και αν μη τι άλλο οι Έλληνε έχουν ένα αμώνιμο συναγωνισμό και αυτό είναι ο πολεμό του. Του συναγωνισμού. Όχι όμω να σε μειώσω δηλαδή, άμα παλέψουμε και με νικήσει, θα σε μισώ για όλη μου τη ζωή. Εφού είσαι δυνατότερο, κάποια στιγμή θα συνδυθούμε. Εγώ γερνάω, υπάρχει ένα νεότερο. Υπάρχει ένα δυνατότερο από μένα, υπάρχει και κάποιο άλλο. Με νίκησε. Βεβαίω είσαι δυνατότερο. Βεβαίω είσαι καλύτερη φωνή. ωραία, να μην τραγουδήσω εγώ, τραγουδάς ή να γλεντήσουμε. Γιατί άμα τραγουδήσω εγώ θα φύγετε όλοι. Οπότε, αφού εσύ καλά, τραγουδά εσύ. Δεν γίνεται επειδή τραγουδά εσύ καλύτερα από μένα, πρέπει να σε μισήσω. Αυτό είναι καθαρά αποστατικό. Έτσι λοιπόν τι θέλω να πω. Στις περιφέρειες και σε όλα τα γραφεία, όποιος είναι πρόεδρος που μετά δεν είναι, γιατί εκλέφτηκε ένας άλλος πρόεδρος, αυτός που υπήρξε πρόεδρος έχει μια εμπειρία την οποία μπορεί να τη δώσει στο καινούριο αλλά και σε άλλα γραφεία και να ανοίξει ένα άλλο. Πρέπει να περάσετε όλοι από μια διοίκηση για να αντιληφθείτε τι ακριβώς γίνεται, για να παραλάβετε κάποια στιγμή θέση στην Ελλήνων Πολιτεία, που πραγματικά αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας είναι ότι για μια Ελλήνων Πολιτεία πραγματική Ελλάνια, σε μια πραγματική δημοκρατία, δεν έχετε εκπαιδευτεί. Η πρώτη εκπαίδευση είναι μέσα από τις περιφέρειες και μέσα από τα γραφεία. Βέβαια, υπάρχουν στελέχη τα οποία μπορεί να μην έχουν θέση. Γιατί δεν ήρθε η ώρα τους άμα το θέλεις. Ωστόσο είναι πάρα πολύ άξια. Δεν γίνονται οι δράσει με στελέχη μόνο με τους πρόεδρους και με τους συμβούλου. Υπάρχει μια διοίκηση την οποία πρέπει να την καταλάβετε. Αν κάποιο είναι στα έγγραφα καλά, ωραία, και κάποιο είναι στη δράση καλό. Άρα κάθεσαι στη δράση και βάνει κάποιον στο έγγραφα. Όχι, εγώ θα κάτσω στο έγγραφα, αφού δεν το καταφέρνει. Πρέπει να καταλάβετε πού είστε δυνατοί και να δώσετε τα δυνατά σα σημεία. Και να βάλετε και να αξιοποιήσετε όλο το ε... έμψυχο υλικό στι κατάλληλε θέσει. Άρα δεν γίνεται να σε κάπου πρόεδρο και κάπου μετά που δεν εκλέχθηκε πρόεδρο, θύμωσε ο αγά και έκοψε τα γεννητικά του όργανα. Δεν σε καταλάβαινω. Τέτοια δείγματα έχουμε συνεχόμενα. Ωστόσο, ακούω μια συνε... κάποιους συνέλληνες και μια συνελληνίδα. Θα πω ένα παράδειγμα, η Σιμόγλου Άξια συνελληνίδα, δεν έχει κανένα προηγούμενο με κανέναν, ενδεχομένως οι προδοσίε να τις πήρανε κάπου το μυαλό ή να μην αντιλήφθηκε καλά τα πράγματα. Τη λέω λοιπόν, και όπω θα μιλήσω στη συνελληνίδα την Σιμόγλου, μιλάω και σε όλου όλους, τις... όλους του συνέλληνε και τι συνελληνίδε. Δεν το κάνετε για μένα τον αγώνα αυτό. Είναι άδικο στον εαυτό σα να το λέτε και να το κάνετε. Ο προδότη που με πρόδωσε δεν είναι για την Ελλήνω συνέλευση. Γιατί δεν συνεχίζει ο προδότη τον αγώνα του, δεν είναι η Ελλάδα του. Δεν τον αγώνα τον έκανε για τον Αρτέμι, τόση το ώρα δεν τον έκανε για την Ελλάδα. Δεν το έκανε για την ίδια τη δημιουργία. Βεβαίω αφού είναι ο προδότη, αφού είναι συγχαμένο, ήταν μέσα στο όλον και πρόδωσε. Τόσο συχαμένος είναι. Γι' αυτό σα είπα: Είναι βλάκα ο, ο προδότη. Είναι βλάκα και επιφέρει μόνο ζημιά. Όλα τα σκατά τη ψυχή του αυτά βγάλει. Ωστόσο όμω δεν συνεχίζει. Συνεχίζει να κάνει ζημιά και όχι υπέρ τη πατρίδος του, υπέρ τη δημιουργία του και υπέρ του συνόλου. Υπέρ τη άλογη συμπεριφορά του και τη απόκοσμη δομή του. Γιατί βγήκε όλο το αποστατικό κομμάτι του εαυτού του. Σιμόγλου και κάθε συνεγενίδα που ίσω ενδεχομένω είδαμε και κάποια μυαλά που ήταν λίγο ασταθή. Είδαμε κάπου 10 άτομα, 15 πήγανε με εκείνο τον γελίο και βρίζανε και βγάζανε όλοι το ίδιο. Δηλαδή υπήρχε και μια τρέλα, με το θέλετε, που είναι για ψυχοφάρμακα. Έβγαζε ο ανάπηρο αυτό, ο ανάπηρο, ένα λαχανέμπορα βλαμένο ηγελίο, που έλεγε ότι είναι και ο Απόλογα. Εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι και πρέπει να το προσέξετε. Είναι μεγάλη η προσβολή να λε για του Ολύμπιους, ότι είσαι Ολύμπιο. Ξέρετε τι, τι γελιότητα είναι. Στην περίπτωση που κάποιο Ολύμπιο έχει σαρκώσει ένα πέντε, καταρχά πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι είστε Τέρμα πάνω έτσι. Δεν υπάρχει πιο κάτω τίποτα. Τίποτα. Ο, πρέπει να είστε Ολύμπιοι. Ο, ο άλλο είναι η Αθηνά, η ο άλλο είναι ο Τερμή, ο άλλο είναι. Ρε, είστε ρε. Ρε, απαγορεύεται η κωδική αυτή να μπαίνουν σε ανθρώπινα ονόματα. Είναι μεγάλη βεβήλωση, είναι μεγάλη βεβήλωση και προσβολή να βάλει το παιδί σου Αθηνά. Ποια Αθηνά μου, τι το πέρασε στην Αθηνά, τι είναι η Αθηνά, η Αθήνα τι είναι ρε ηλίθιο όν που βάζεις το όνομα. Ξέρεις τι είναι. Γνωρίζεις τι είναι ο κωδικός ρε ζωντόβολο. Κάποια στιγμή από τον Παναμά και στα Ισπανόφωνα μέρη της Νότιο Αμερικής συνάντησα πολλούς που τους λέγανε Δία. Α, είσαι ο Δίας, ναι, μπράβο. Σε φωνάζουμε Δία. Παιδιά, έχετε καταλάβει γιατί μιλάμε. Όλη αυτή τη γελιότητα των θρησκειών και των παπόκοσμων ζών, την έχουμε εισπράξει. Καταρχάς, μιλάμε για κωδικούς συμπαντικού. Μιλάμε για δημιουργικέ δυνάμει και δεν έχουν μορφέ. Σα ξανά είπα ότι οι μορφέ στα γάλματα είναι για να βλέπει σε σύρε ζωντόβολο, να βλέπει να βλέπεις και την ισοζυγία. Γι' αυτό είναι έξι άντρε, έξι γυναίκε, έξι άρενε, έξι θύλε. Για να καταλαβαίνει την ισοζυγία. Γιατί αν οι δημιουργοί σου στέλνανε 100.000 γυναίκε, θύλε δηλαδή, και στέλνανε και 20.000 άρενε, ε, ε, δεν θα υπήρχε ισοζυγία, θα γινόταν τη κακομοίρα θα σκοτωνόσαστε. Και αν σας έστρωνε 100.000 άρενες και 20.000 θύλες, ε, πάλι δεν υπάρχει ισοζυγία. Γι' αυτό βλέπεις μια τέλεια ισοζυγία και του πληθυσμού. Άσχετα αν εσείς δεν γίνεται να το δείτε. Τα υβρίδια όμως αυτό το χαλάσαν, το κόψουν γι' αυτό και προσπαθούν να κόψουν όλα τα αντρικά σπέρματα. Οπότε να έχουν μήτρες να εφητεύουν τα δικά τους. Υπάρχει μια τέλεια ισοζυγία σε όλα τα πράγματα. Ισοζυγία. Χωρί αυτή και χωρί του ορκού νόμου δεν υπάρχει φύση, δεν υπάρχει φυσιολογία και μέσα είναι θέμα χρόνου να διαλυθεί η δημιουργία. Καταλαβαίνετε. Άρα δεν γίνεται εσύ να έρχεσαι και να μου λε: ε, Γεια σα, ε, ε, ο γιο μου, ναι, 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 ναι το γιο μου. Τώρα εγώ τον εβάλλω απόλυτα. Ναι, τον εβάλλω απόλυτα. Κάλεσε βλαμμένο, ναι. να επαναβάσει τον κωδικό. Καταρχά δεν κάνει να έχει, δεν επιτρέπεται να έχει αυτή την κραδαγμικότητα. Ποιο σου είπε ότι το θετικό όπω το εννοεί εσύ είναι καλύτερο να βάλει ένα όνομα, αλλά στο παιδί από όλα. Έχει καταλάβει γιατί κράτα γαμικό ότι μιλάμε το παιδί θα φέρει απάνω του. Ε, πε τον εστήρ. Γιατί αυτοί που έχουν την μπορεί να λένε, πε τον Εδιάβολο. Πε τον μια άλλο όνομα, αγαμοδέμονα. Απαγορεύεται ρε τέτοιε κραδαμικότητε τεράστιε να τι βάλει απάνω του. Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί, οι άνθρωποι απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν του κωδικού των Ολυμπίων και να του βάλουν απάνω στην οντότητά του. Γιατί είναι πέραν από Θεού, είπα είναι Ολύμπιοι, είναι πέραν από Θεού. οι ήρωε είναι Θεοί, χιλιάδε Θεοί. Αλλά και ήρωα είναι λίγο. Ναι, θα κουμπίσει ένα όνομα ηρώου. Μάλιστα, τι δουλειά έχει εσύ να το όνομα του ηρώου. Αφού το παιδί αυτό που έχει έρθει ζωή έχει δικό του κωδικό που έχει έρθει, άσχετα εσύ αν δεν ξέρει τίποτα και σου έχουν πει να τον βάλει Αβραάμι, Σακ, Βαγγέλη, ε, Χριστόφορο και όλα αυτά τα γελία ονόματα των Χαζάρων και των Εβραίων έχει δικό του όνομα. Ε, υπάρχει διαδικασία για να βρείτε και ποιο όνομα είναι του καθενό. Την οποία τώρα ενδεχομένω μέσω του πολέμου να μην είναι εύκολο. Αλλά σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσει όνομα Ολυμπίου σε άνθρωπο. Φτάσατε σε σημείο να βάζετε και τα σκυλιά Ολυμπίου. Α, θέλετε τέρμα τα βάνη, έτσι πιο χαμηλά δεν πάτε. Τέρμα. Και ακού κάτι γελίου ηλίθιου ανθρώπου. Και καμία σημασία δεν έχει αν είναι συνέγινε ή αν δεν είναι είναι βλάκα, είναι ηλίθιο. Και να λέει, εγώ λέει μια Αθηνά, τον κακό σου τον καιρό βρε ηλίθιο η που θέλει μια σακούλα χάπια για να συνέλθει. Ζω. Είναι δυνατόν να φαντάζεται κάποιο ότι την ώρα που είναι τεράστια πολυδιαστατικά, πολυδιαστατικέ υπεροντότητε, οι συχνότητέ του για να ξέρετε σε όλου του ανθρώπου είναι και οι 12 οι θεϊκές συχνότητες της δομής των ανθρώπων είναι 112. Μα είστε δημιουργήμα και των 12 ναών. Άρα, με αυτή την νόηση σας λέω ότι μέσα σας έχετε όλες τις συχνότητες και τις συνδέσεις και τις συνθέσεις και τον 12. Διότι είναι μια δημοκρατιά πολύ συγκεκριμένη της δημιουργίας. Άρα, δεν γίνεται ένας να λέει με τον τρόπο που το λέει βέβαια, έτσι, Εσαρκώθηκε η Αθηνά, εσαρκώθηκε ο Απόλονα. Αυτή είναι χαζά, ζαβά, δεν τα βλέπετε. Δεν βλέπετε τι ζαβωμάρα και τι ασθένεια υπάρχει, τι γελία έπαρση, ξεφτύλα υπάρχει. Στο μπλε DNA, όχι όπω το λέω μπλε, είναι ένα μπλε τελείω που δεν ξέρετε καν το χρώμα του. Σε αυτό το DNA οι Θεοί εσαρκώνουν παιδιά του. Δηλαδή, τμήμα δικό του. Και παιδιά σε ήρωε, γι' αυτό είναι παιδιά του. Όλοι είστε παιδιά του. Ενώ όλοι είστε παιδιά του και η σύνθεσή τους είναι μέσα σας. Σε ιδιαίτερη κατάσταση λοιπόν, βεβαίω εσαρκώνουν παιδιά του. Με την έννοια ότι ό,τι θέλει η οντότητα θέλει και το παιδί. Σε μια τεράστια αποστολή ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπέρα και λιγότερο από αυτό που έχει εσαρκωθεί. Και έρχεται από πάρα πολύ μακριά με πολύ συγκεκριμένο σχέδιο να το εκτελέσει. Το αν θα το εκτελέσει είναι μια άλλη ιστορία. Το αν θα το πετύχει είναι μια άλλη ιστορία. Και το αν θα μείνει δρόμο ότι είναι πάλι μια άλλη ιστορία αλλά και πάλι ποτέ μα ποτέ δεν χρησιμοποιεί το όνομα τη οντότητα. Διότι δεν είναι, είναι άλλο πρόσωπο. Καταρχά είναι γήινο. Πήρε σαν σάρκωση. Έχει πάρει σαρκείο. Είναι γήινο, μιλάμε για προσωπικότητα συγκεκριμένη, άσχετα εάν μέσα του έχει πολύ συγκεκριμένο DNA, το χρυσό DNA, το μπλε DNA, εκεί που ανήκει και εκείνο που πρέπει να κάνει. Αλλά ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσει το όνομα αυτό, ποτέ δεν θα πει παραπάνω από αυτό που πρέπει. Και απ' την άλλη θα σου δείξει δεν θα σου πει. Κάθε η μήτρα στο δαφνί και κάθε ένα γελίο εκεί έξω, ή πηγαίνει βότα με διαστημόπια, ή λέει ότι είναι η Αθηνά, ή λέει ότι είναι ο Δυσσέα, ή λέει ότι είναι. Μέσα στο τρέλι η μόρα. Ό,τι είναι ο δυσσεα η λεει οτι ειναι μεστε τρελη αδερφέ μου, να μα το δείξει. Γιατί μα το λε, Γιατί και μα το πε, μα έκανε πλουσιότερου σε γνώμη και δεν μα δείχνει. Γιατί δεν μα δείχνει. Μα γίνεται ένα ξεφτύλα, ένα βλαμένο, να μην οθρώνει λέξη, να μην έχει καμία νόηση και να λε όλε αυτέ τι γελιότητε και να κάνει και τα ονόματα. Γι' αυτό, αυτή η έπαρση πρέπει να κοπεί. Είναι ευεβήλωση, είναι προσβολή. Θα σε χτυπήσει η κραταγμικότητα, μα συνεχίσει. Θα στο πάρει το μυαλό και θα σε τσιου-τσιου από γωνία σε γωνία και θα λε τι γελιότητε σου. Φυσικά θα γίνει ξεφτύλα, όπω γίνει. Και κάποια στιγμή θα φύγει από αυτόν τον κόσμο που και το ξυγόνο και λε τι γελιότητε. Και προσβάλλει τόσο πολύ, τεράστιε οντότητε. Δεν φτάνει που είναι μέσα σου. Δεν φτάνει να υλοποιήσει το έργο σου ή το σχέδιό σου. Λε και τη βλέ, τη γελιότητά σου. Γιατί τι λε, Μια σε δεχτεί ο κόσμο καλύτερα. Να αξιώσει τον κόσμο ότι είσαι πολύ ανώτερο και είσαι ένα βλαμμένο του κερατά και θες 700 σφαλιάρε για να στρώσει. Είδα τέτοια δείγματα σε αρκετού Έλληνε. Σε αρκετού συνέγινε, άμα Που χαθήκανε. Και σε κι κιόλα, έτσι. Ο κάθε προδότη λέγεται την γελιότητά του. Ο Γιφτοχάζαρο, ο Καλοκαιρόπουλο, έψαχνε για εθερικού στο, στο δρόμο τη επιτολή του Συρίου. Τόσο γελίο Γιφτοχάζαρο. Ένα άλλο ζαβό θηλυκό που είχαμε προδότη πάλι, τα είχε βάλει με την Αθηνά. Τόσο ζαβό, μάρα, ξανά δει. Μα δεν φτάνει να είσαι τόσο άξιο, τόσο απροδότη, τόσο σκουπίδη και να χρησιμοποιήσει τέτοια τεράστια ονόματα. Είναι τεράστια προσβολή στην Υπάρχουν δισεκατομμύρια ελάνια ονόματα. Κανένα ίδιο με το άλλο. Υπάρχουν ακόμα, αν το θέλετε, τα οποία ο ε5 θα σας δοθεί ευκαιρία με τον ε5 και με έναν άλλον οργανισμό που σκεφτόμαστε να ανοίξουμε τα ελάνια δρόμενα, όπου εκεί θα έχουμε πάρα πολλά ονόματα, όπου υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, εργασία δηλαδή, η οποία πρέπει να αναλύσουμε τα ελάνια ονόματα, να δείτε τι είναι το κάθε όνομα και τι ιδιότητα έχει το κάθε όνομα. Και έτσι, σύμφωνα με το χαρακτήρα σας και σύμφωνα με τους κοντινού κοντινούς σας ανθρώπους που αυτοί θα διαπιστώσουν το χαρακτήρα ας λες εσύ ό,τι θέλεις αυτοί θα τον διαπιστώσουν καλύτερα το χαρακτήρα οι οποίοι σε ξέρουν σε ζουν θα έρχεσαι όσο πιο κοντά γίνεται σε ένα ελάνι όνομα αδύνατον γίνει ο άνθρωπος να πάρει το όνομα κάποιον από τους 12 παγορεύεις, λένε ύφεστο τώρα και κυκλοφορείς Φωνάει τώρα αδεία και να ξαφνιστεί. Και κάποια στιγμή βάζει και το σκύλο σου για τις το όνομα. Δηλαδή, εμεί οι Έλληνες. πρέπει να κατανοήσουμε την τεράστια σημασία. Γι' αυτό υποσχέθηκα, μα το θέλετε και σε επίκληση, ότι θα μάθω στου ανθρώπου να προφέρουν σωστά τα ονόματα των Ελλάνιων Θεών τους. Αυτό δεν σημαίνει ο καθένα να βάλει τα ονόματα των Ελλάνιων απάνω του. Μα δεν γίνεται. Να θα ζαφώσει τελείω. Πώ να το κάνουμε, δεν γίνεται. Πρέπει να καταλάβει αυτό που σου λέω. Είναι κραταγνικότητε τέτοιε που δεν πρέπει να μπαίνουν σε ανθρώπου. Και δεν έχει καμιά δουλειά με του ανθρώπου. Να μπαίνει αυτό το τεράστιο όνομα. Παγορεύεται. Ωστόσο όμω, βλέπω αρκετού συνέγινε, έγραψε μια συνέγινηδα, εμφανίσου αρτέμις ώρα και εγώ θα ενώσω το έθνο. Τώρα συνέγινε να σου πω κάτι. Το έθνο θα το ενώσει για μένα. Δεύτερον, Υπάρχει πιο μεγάλη εμφάνιση που συνεχόμενα μετά όταν απεφάσισαν να κόψω την προδοσία και που έγιναν πιστοποιημένες οι προδοσίες και με όλα τα στοιχεία και με όλες τις, ε, ε, τις αποδείξεις, τις μαγνητοφωνήσεις όλα αυτά τα στοιχεία που συνέβησαν και τα γεγονότα μάλιστα. Υπάρχει πιο εμφανισμένο άτομο από μένα όπου παντού ακούς τα ηχητικά μου η στρατηγική το πώς κάνω και το πως θα εμφανίζομαι είναι ένα δικό μου κομμάτι και δεν είναι δικό σας. Σας πληροφορώ ότι οι ποινές είναι πληρωμένε όλες στην Πάτρα, άσχετα δεν το είπαν τα κανάλια, είπαν για την Βαΐα βέβαια ότι πήρες τις ποινές της, δεν είπαν για τον Αρτεμισόρα, βέβαια οι ποινές είναι πληρωμένε όλες, δεν οφείλει τίποτα ως που πουθενά. Και από εκεί και πέρα παίζουν άλλα πράγματα πάρα πολύ μεγάλα, τα οποία δεν έχει να κάνει με τη στρατηγική και την πολιτική, η οποία έχει χαραχτεί και εκτελείται σε όλη την Ελλάδα η Ελλάδα στα χέρια των Ελλήνων, συστράτευση ολική και γενική όλων των ανθρώπων, όλων των Ελλήνων. Τα γραφεία ξέρετε που είναι. Βεβαίω είστε και κάποιοι παλαιότεροι. Βεβαίω κάποιοι έχετε παρακτραπεί από το στόχο και το σκοπό. Δεν έχετε που αλλού να πάτε, γιατί δεν υπάρχει και κάτι άλλο. Ωστόσο όμω συνεχίζεται ένα παραγύριμα. Η Ελλάδα δεν είναι δική μου, είναι ολονών. Αλλά αν περιμένει να εμφανιστώ εγώ για να ενώσει το έθνο, δεν σε χρειάζομαι καν ούτε που, ούτε που θέλω να σε ξέρω τότε γίνεται κάτι επιπροσωπικού το οποίο έχει αλότερου σκοπού. Αν όμω νιώθετε και αισθάνεστε την Ελλάδα σα και ότι εσεί πρέπει να αγωνιστείτε γιατί η Ελλάδα είναι όλων, το κομμάτι από το μετερίδι σα του αγώνα μπορείτε να το κάνετε. Δεν σα έκοψε κανεί το δικαίωμα να ανοίξετε γραφεία παντού. Πάρα πολλοί συνέγγινε λοιπόν, ενδεχομένω και από τι παλιέ σκοπιέ αλλά και από τι προδοσίε, έχουν βρεθεί σε μια ημίτρια κατάσταση, η οποία βλέπουν παντού προδοσίε και γελιότητε. Θα πω τούτο. Και δηλώνω ευθερσός ότι τα άτομα στην κεντρική που απαρτίζουν την κεντρική που είναι ουσιαστικά προεδρεύω στην κεντρική είναι άψογα. Θέλουν βοήθεια όσον αφορά τα άτομα και τις ώρες. Δεν τους, φτάνει, δεν τους φτάνουν οι ώρες της ημέρας. Έχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνουν. Πραγματικά χρειάζονται βοήθεια από άτομα τα οποία πρέπει να καθίσετε δίπλα σα. Φυσικά ζούμε τι πιο παράλογες καταστάσει. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κρατηθούν μυστικά και όχι δημόσια να τα βγάζω εγώ στον αέρα. Και να σταματήσετε να βλέπετε φαντάσματα. Έχω να μιλήσω για πάρα πολλού συνέλληνε, αν και δεν πρέπει να αναφέρομαι, γιατί μονοπωλώ το παιχνίδι ω εσωτερική μου διαδικασία και που δεν θα έπρεπε να γίνεται, θα πρέπει με το όταν ακούτε κάτι να ξέρετε αν είναι αληθινό ή όχι. Καταλαβαίνετε από αυτό που ακούτε, αν είναι προδοτικό ή δεν είναι. Δεν γίνεται λοιπόν όλο πισωράματα και φαντάζματα προδοσίες Αυτό που έχω να επιστήσω την προσοχή είναι και στο Λευτέρη το Σταγιά. Ο Λευτέρης ο Σταγιά είναι ένα πάρα πολύ καλό άτομο και συνέλληνα, άξιο παιδί, άξιο πανικάρι, το οποίο υπήρξε και πρόεδρο τη κεντρική των Αθηνών. Δεν πρέπει Λευτέρη να βγαίνει πάντα πρόεδρο. Από την Προεδρία και από όλα τα τι θέσει τη διοίκηση πρέπει να εμφανίζονται πάρα πολλοί Έλληνε και να εκπαιδεύονται. Ωστόσο, όμω, έχουμε ένα ρόλο πολύ συγκεκριμένο και με την ίδια λογική θα πρέπει παντού να είναι ο πόλεμο. Οι δράσει στην Αθήνα πρέπει να γίνονται. Έχει αναλάβει τι δράσει και ω εκτελεστικό όργανο πρέπει να γίνονται. Μην βλέπει φαντάσματα προδοσία και κοίτα να σοβαρέψει πάρα πολύ να σοβαρέψει πάρα πολύ γιατί είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Να κατέβει η έπαρση λίγο, να κατέβουν όλε αυτέ οι ιστοριούλε και να πάρει πολύ σοβαρή θέση. Και γιατί υπήρξε πρόεδρο τη κεντρική, αλλά και πρέπει να συνεχίσει τι δράσει και βεβαίω οι πραγματικέ θέσει είναι στην Ελλήνων Πολιτεία. Εδώ, στον πόλεμο, δεν έχουμε θέσει. Εγώ δηλαδή δεν έχω καμία θέση. Αναφέρομαι ω πρόεδρο, αλλά έχω ανοίξει Τρύπε. Έχω κουβαλήσει έπιπλα. Έχω φάει μαζί σα. Έχω ξενυχτήσει. Ουσιαστικά με διατάζετε που πρέπει να πάω, που πρέπει να μιλήσω, Μου βγάζετε ένα πρόγραμμα και είμαι από δρόμο σε δρόμο. Συνεχώ. Και τώρα κάνω και πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να τα κάνετε εσεί και πρέπει να τα κάνω εγώ σε συγκεκριμένο χρόνο. Καλά, δεν καταλαβαίνω. Μου λέτε πρόεδρο, και και σε μια καράκλα. Κυνηγημένο είμαι συνεχώ. Όλοι οι διάολοι να πάνω μου και με κυνηγάνε και θέλουν από το να με σκοτώσουν, από το να με διαλύσουν, από το να με κλείσουν φυλακή, από το να με γυδωρήσουν, από το να με βρίσουν. Ε, δεν σα καταλαβαίνω. Να έχω και εσά τώρα. Δεν έχω τόσα προβλήματα. Να έχω και εσά. Γιατί εσεί δεν μπορείτε να πάρετε τη θέση σα. Τα καταστατικά σα είναι εκεί. Είναι πολύ συγκεκριμένη η διαδικασία. Πρέπει λοιπόν να εμψυχώσετε όλο τον κόσμο και να σταματήσετε να βλέπετε προδοσίε και γελιότητε. Αυτά που σκέφτεστε είναι γελιότητε και από αυτά που ακούτε κρίνετε. Εάν έχει μυαλό. Αν δεν έχει μυαλό, <χω> δημιουργεί σενάρια και φτιάχνει τη φαντασία σου για να υπάρχει. Άρα το πρόβλημά σου είναι υπαρξιακό και δεν είναι ουσία. Οπότε πρέπει να μπείτε στην ουσία. Η ουσία είναι μία. Να ενώσετε το έθνο, να ενώσετε όλου του ανθρώπου, να αγωνιστείτε γι' αυτό, είτε από το σα είτε από τα δικά σα γραφεία. Το δικά σα και γραφείο να ανοίξετε, θα πρέπει να έχετε μια διαδικασία συλλογική όπου και το δικό σου το γραφείο που θα ανοίξετε, εκεί που θα ανοίξετε, θα παραδώσετε κάποια στιγμή τη θέση για να εκπαιδευτούν και άλλοι, να γίνουν ενώτεροι. Εσεί θα πάτε σε άλλε θέσει, θα ανοίξετε και άλλα γραφεία. Προτείνω, Λευτέρη, να ανοίξει ένα γραφείο Ελλήνων Συνέλευση, να ξεκινήσει λοιπόν μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Όλα είναι εκτελεστικά και σε μια μεγάλη ευθυγράμμιση για την απελευθέρωσή μα. <laughs> να σταματήσετε όλοι να βλέπετε οράματα προδοσία. Οι λένε συγκεκριμένα πράγματα. Οπότε, σενάρια, δεν εξυπηρετούμε τίποτα ο Αντώνη ο Διαμαντόπλο να μαζευτεί το συντομότερο γρήγορα και να ασχολείται μόνο με την κεντρική. Κανένα δεν θα ξαναγράψει ότι γουστάρει σε άλλον συνέλληνα, Ό,τι θέλετε θα το στρώνετε στην κεντρική. Και στην κεντρική θα το κουβεντιάζετε. Αυτέ οι γελιότητε, σου και καλά ότι με προστατεύετε, θα σα έλεγα τι κάνατε. Διαλύεται αυτό που φτιάξατε και που ακολουθήκατε. Και σήμερα είναι η ώρα να δείξετε τον πραγματικό εαυτό σα περιμένω πάρα πολλά, ειδικά από άτομα που έχουν και εκπαιδευτεί, αλλά και έχουν πάρει μια μεγάλη εμπειρία. Αλλά ακόμα και ότι τα εμπιστεύτηκα. Εμπιστεύτηκα πάρα πολύ κόσμο και με πρόδωσε. Το λιγότερο που θα ήθελα θα είναι από άτομα που τα έχω εμπιστευτεί, τόσο πολύ να με προδώσουν. Είτε γιατί τα έχει πιάσει το υπαρξιακό του, είτε γιατί έχουν πάθει έπαρση και δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Το μόνο είναι ότι τη θέση του θα τη βρουν πάλι μόνοι του. Και ωστόσο έχω να πω σε όλου. Όσοι παλαιότεροι, αλλά ακόμα και πιο παλαιότεροι. Επί Λαμπράκη, επί έντυπη επί άλλοι, Λάς Νεμπερντάι, όλοι τώρα πρέπει να συστρατευτείτε. Για το θέμα δεν είναι ως ώρα. Το θέμα είστε εσεί. Το θέμα είναι ο πολίτη και η πολιτική του πολίτη. Γιατί η πολιτική ανήκει στον πολίτη. Και η απελευθέρωση είναι όλων. Άρα δεν χρειάζεται εμένα να με δει και τι στρατηγική έχω στο κεφάλι μου και πώ θα το κάνω. Αλλά και τα προβλήματα δεν τα έχουμε μαζί. Ξέρετε ότι εσεί δεν έχετε κανένα πρόβλημα τα προβλήματα όλα συσσωρεύονται στον Πρόεδρο για λόγους που ούτε καν τους ξέρετε ακόμα. Μερικούς τους ανέπτυξαν με το, με το χρεόγραφο αλλά και με άλλα, με άλλα ηχητικά. Βάζετε το μυαλό σας να δουλέψει για να καταλάβετε ότι ε, πόσα πράγματα με πιέζουν και πώς πρέπει να μείνω στην ορθή μου θέση, στην ορθή μου θέση και στάση μέχρι το τέλος. Όπου ορκίζομαι ότι θα μείνω μέχρι το τέλος και δεν θα κάνω βήμα πίσω από εσά. Όμω εξαρτιόνται όλα τα υπόλοιπα. Και όλα τα υπόλοιπα είναι στα χέρια σα. Αυτά που κάνω και που πρέπει να κάνω, τα κάνω άψογα για τα συμφέροντα του ελληνικού έθνου, τη πατρόα ουσίας όλων των Ελλήνων και των Έλληνων ανθρώπων. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Αυτό περιμένω και από εσά. Ενώστε την Ελλάδα. Ενωθείτε. Αφήστε τις διαφορές. τι παλιέ διαφορέ. Ό,τι έγινε, έγινε. Ενωθείτε. Να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα, ενδεχομένω να υπάρχουν και άνθρωποι εκεί πέρα, το οποίο ε, εκεί πίσω σα, όπου να βάλουν και αυτοί. Από τη μεριά του, από το δικό του μετερίζει, είτε για άλλο του υπαρξιακό πρόβλημα, είτε γιατί του αρέσει λίγο η δύναμη και δεν την έχουν, είτε γιατί νιώθουν παραγωνισμένοι. Ποιο να νιώθει παραγωνισμένο, οι πραγματικέ θέσει είναι στην Ελληνική Πολιτεία. Τώρα είναι οι θέσει. Δηλαδή τώρα θύμωσε που δεν σε κάνανε πρόεδρο, οπότε και τι θα γίνει. Οπότε κάθε ένα που θα γίνετε πρόεδρο θα θυμώνει. Όχι, κάθε 6 μήνε θα αλλάζει ο πρόεδρο. Και θα δούμε ποιο δική καλά και ποιο καλύτερα. Και κάποια στιγμή υπάρχει ένα συναγωνισμό. Ωραία. Και όλοι μαζί πάμε για την απελευθέρωση. Αγωνιστικού χαιρετισμού εκτελέστε. Όλοι οι Έλληνε, όλοι οι συνέλληνε. Και όλοι και οι ακόμα να επιστρέψουν στην απελευθέρωσή του. Γιατί η απελευθέρωση είναι δική του και δεν είναι του ώρα. Και δεν αγωνίζονται για το ώρα. Αγωνίζονται για την Ελλάδα, αγωνίζονται για τη δημιουργία του, αγωνίζονται για την ίδια την πατρόα ουσία του. Αυτό να καταλάβουν και μόνο. Αγωνιστικού χαιρετισμού.